Για την απόφασή σου, φυσικά. Βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση και περίεργη θέση. Ο λόγος που αυτό το τραγούδι χωρίστηκε έτσι σε ντουέτο ήταν γιατί πραγματικά ήθελα δύο αφηγήτριες. Ήθελα να το αφηγηθούν σαν όντως το τρίτο πρόσωπο που είναι, που μπαίνει και διηγείται την ιστορία από το χωριό. Και ήθελα όντως, επειδή οι ενέργειες τους ήταν αρκετά διαφορετικές πάνω στη σκηνή, ήθελα το πιο τον άγγελο τον πληγωμένο και όχι τη γυναίκα ταραντούλα, αλλά καταλαβαίνεις, το πιο όριμο, το πιο άγριο. Σου ζήτησα αν μπορείς, βέβαια τελευταία στιγμή το ζήτησα, γιατί μου είπες ότι να μην κουνηθεί, να είσαι λίγο πιο ακινητή, να είσαι λίγο πιο... Αλλά καταλαβαίνω ότι έχεις το δικό σου τρόπο έκφρασης. Είχα πάρα πολύ άγχος σήμερα. Θα ήθελα πραγματικά να περάσω με ένα... Για κάποιο λόγο, ο Θεός, το σύμπαν, θέλει να τα φέρει έτσι και να περάσει στην επόμενη φάση. Γιατί μάλλον έχεις πάρα πολύ δυνατή τη δύναμη της θελήσεως. Η Λία Μίχου, λοιπόν, περνάει στα cross battles. Λία μου, πώς αισθάνεσαι? Τι να πω. Το να του πω ευχαριστώ που μου δίνει τέτοιες ευκαιρίες είναι πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, έχεις μια ευκαιρία να τον δικαιώσεις στα cross battles. Αυτό. Καλή συνέχεια, Λία μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχετε τη δυνατότητα να κλέψετε τη Φωτεινή και να της δείξετε το δρόμο για τα cross battles. Ο χρόνος για να συμβεί αυτό ξεκινάει αμέσως τώρα. Νάτο το στυλ από την Ελεονόρα. Καλώς ήρθες. Μπράβο, έλα, πολύ ωραία. Μάνα. Φωτεινή μου, πες μου λίγο πώς νιώθεις πριν φύγεις. Χαρούμενη? Πάρα πολύ. Αγχώθηκες? Λίγο, αλλά εντάξει, καλά είμαι τώρα. Νομίζω θα ταιριάξει την ομάδα της Ελεονόρας. Τρέξα να τη χαιρετήσεις. Τέλεια. Και καλή συνέχεια. Καλά θα είμαστε, καλά. Γλυκούλα μου, να είσαι καλά. Είσαι και κούκλα, μάθε μαζί, δεν σε είχα δει ότι είσαι τόσο όμορφη.